Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε και σήμερα μαζί όλη την ειδησεογραφία. Θα ξεκινήσουμε από τις αλλαγές που έρχονται στον τομέα της υγείας, καθώς προωθείται νομοσχέδιο από την κυβέρνηση. Μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει αλλαγές, μεγάλες αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ανασύσταση όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, ενώ θα υπάρξει και ανασυγκρότηση στον ΕΟΠΗ. Αυτά τα βασικά, όμως, υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες, όπως επίσης ανοίγει ο χώρος της υγείας και προς τους ιδιώτες με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ο συνάδελφος Βαγγέλης Χριστόδουλος ήταν ένα θέμα που ανέδειξαν χθες στην εκπομπή CNews. Αρχισυντάκτης της εκπομπής ο Βαγγέλης έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες να μας δώσει για το θέμα της υγείας, που στην κυριολεξία και μιας και περάσαμε, Βαγγέλη, και δύο πολύ δύσκολα χρόνια με την πανδημία και όλα όσα έφερε. Και αν υπάρχει κάτι που ανέδειξε αυτήν η περιπέτεια των δύο ετών που συνεχίζεται βεβαίως με την πανδημία, είναι το πόσο σημαντική είναι η δημόσια υγεία, οι δημόσιες δομές και το τι ρόλο έπαιξαν στην προσπάθεια περιορισμού του προβλήματος. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής αλλά και στο σύνολό του μόνο με τις ψήφους των βουλευτών της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον προσωπικό γιατρό, γιατρός για όλους, από την Ολομέλεια της Βουλής. Το πλεύρη είναι η εφαρμογή του νομοσχεδίου, πλέον νόμου του κράτους, να γίνει εντός του μήνα και να εφαρμοστούν άμεσα όλες οι διατάξεις, με σημαντικότερη αυτή του γιατρού για όλους της ρύθμισης αυτής, η οποία διαδέχεται, η οποία αλλάζει τον οικογενειακό γιατρός θεσμός δομή. Να υπενθυμίσω ότι κατά την προχθεσινή εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια υπήρξε κινητοποίηση από την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Ιατρών αλλά και από τους ιατρούς που βάσει περίθαλψης εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για δύο στοιχεία. Πρώτον, για το ότι δεν συμπεριλήφθησαν στις παρασκευαστικές συζητήσεις για το νομοσχέδιο. Υποστηρίζουν ότι ενώ είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, θα κληθούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νόμου, δεν ζητήθηκε η άποψή τους από το Υπουργείο. Και δεύτερον, θεωρούν ότι και στην ουσία του το νομοσχέδιο έχει προβλήματα, καθώς, όπως λένε, από τη μία δεν λύνει τα σοβαρά προβλήματα και κενά που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας και από την άλλη κλείνει το μάτι, αν θέλεις, ανοίγει και κόπορτα σε ιδιώτες για εμπλοκή, περαιτέρω εμπλοκή στον δημόσιο τομέα. Μάλιστα, υπάρχουν και οι πλέον απεσιόδοξες απόψεις, οι οποίες θεωρούν ότι με τις αλλαγές που δρομολογούνται, στην ουσία αυτοί που μπορούν να πληρώσουν θα έχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας και στον δημόσιο τομέα πλέον από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Να υπενθυμίσω ότι είναι αρκετές αυτές οι διατάξεις, τις οποίες υπάρχουν διαφωνίες. Η πιο τρανταχτή, η πιο γνωστή, αν θες, είναι μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία μπορούν να γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία τα απογεύματα ιδιωτικά χειρουργία. Είναι μια απόφαση η οποία γνώρισε την έντονη αντίδραση των ιατρών. Υπάρχουν απόψεις όπως αυτή του Πανελληνιακού Συλλόγου. Την είχε εκφράσει πρόεδρο ομάδων στην εκπομπή μας και στο σταθμό μας ο πρόεδρος, ο κ. Ξαδάχλος, ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιείται ο ιδιωτικός τομέας, καθώς προσφέρει σημαντικά στην περίθαλψη των πολιτών. Η απάντηση ακούστηκε χθες από τον εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών, τον κ. Πίτρα, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών, είπε ότι με το νομοσχέδιο αυτό ζημιώνονται και οι ιδιώτες ιατροί. Οι μόνοι που έχουν κέρδος είναι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα βγουν κερδισμένες. Και οι μικροί, οι αυτοαπασχολούμενοι ιδιώτες ιατροί θα ζημιωθούν από το νομοσχέδιο αυτό, είπε ο κ. Τεταφυλίδης, ο οποίος μάλιστα ανέφερε πως ιδιώτες και δημόσιοι ιατροί πρέπει να έχουν κοινό μέτωπο αγώνα, γιατί είναι κοινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ότι οι νόμοι εφαρμόζονται στην πράξη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό και πόσο θα κουμπώσει τα ζητήματα που αφορούν σήμερα την υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγέλη. Είχαμε χθες προκηρύξει και η Ομοσπονδία μας, η ΟΕΝΓΕ, και η ΠΟΕΔΗΝ των εργαζομένων των υγειονομικών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας στάση εργασίας από τις 11 μέχρι τις 3. Θα συνεχιστούν φυσικά
οι διαμαρτυρίες μας. Οι μορφές του αγώνα θα οριοθετηθούν και κατά τόπους από τις γενικές συνελεύσεις που θα γίνουν στα νοσοκομεία και από την Ομοσπονδία φυσικά. Προς το παρόν ήταν φυσικά θέλαμε τη μέρα που θα ψηφιζόταν και θα συζητώταν το νομοσχέδιο να κάνουμε αυτή τη στάση εργασίας για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας όχι μόνο των νοσοκομειακών γιατρών, γιατί αυτό το νομοσχέδιο είναι αντιδραστικό και διαφωνούν και αιτιώνται την άρση του όλη η ιατρική κοινότητα, ακόμα και οι αυτοπασχολούμενοι συνάδελφοι, και θα τα εξηγήσουμε στην πορεία τους λόγους. Υπήρξε ανταπόκριση από τους συναδέλφους σας? Είχαμε έτσι μεγάλη συμμετοχή στις τάσεις εργασίας? Εντάξει, επειδή έγινε λίγο την τελευταία στιγμή, δεν είχαμε τόσο μεγάλη συμμετοχή, αλλά σας λέω. Αλλά από τα όργανά σας μας μεταφέρετε ότι υπάρχει σύσσωμη αντίδραση. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Από καμία μερίδα αποδεκτό. Είχε δηλαδή προηγηθεί και η Γενική Συνέλευση στον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης. Κατεβήκαμε κάτω στη Γενική Συνέλευση όσοι είμαστε εκλεγμένοι από τον Ιατρικό Σύλλογο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και εκεί πέρα διατυπώσαμε επίσης και τις αντιθέσεις μας. Ωραία, τις θέσεις αντιθέσεις σας που διατυπώσατε και στις συνελεύσεις σας, τις διατυπώσατε και στο αρμόδιο Υπουργείο, στην προπαρασκευαστική επιτροπή του νομοσχεδίου μέσα στο Κοινοβούλιο. Εισακούστηκαν κάποιες από τις προτάσεις σας, απορρίφθησαν, υπήρξε ένας διάλογος εξαντλητικός γόνιμος έτσι ώστε να εισακουστείτε κι εσείς πριν το τελικό κείμενο που πήγε στη Βουλή? Όχι, φυσικά. Πολύ γρήγορα το έφεραν το νομοσχέδιο προς ψήφιση. Άλλαξαν για τα μάτια του κόσμου κάποια ίσονο σημασίας, αλλά οι βασικές τους αρχές παρέμειναν οι ίδιες. Μάλιστα. Τώρα, για τον κόσμο που μας ενδιαφέρει εμάς όλους. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο? Αυτό το νομοσχέδιο. Τι σημαίνει για την υγεία μας, για την προστασία μας, αυτό που μας ταλαιπωρεί, που θέλουμε γιατρό και δεν το βρίσκουμε, πάμε στο νοσοκομείο, περιμένουμε, πότε θα χειρουργηθούμε, έπεσε και η πανδημία που τα χειροτέρεψε τα πράγματα. Για πείτε μας, τι σημαίνει για μας αυτό το νομοσχέδιο, τι επιπτώσεις θα έχει? Αυτό το νομοσχέδιο θα αλλάξει όλη τη ζωή μας. Θα είναι η βάση όπου μετά με υπουργικές αποφάσεις θα ιδιωτικοποιηθεί τελείως η δημόσια υγεία. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνεται ο ασθενής από την τσέπη του. Θα σας πω 5 σημεία του νομοσχεδίου τα οποία είναι κέρια και βασικά. Πρώτα απ' όλα ο οικογενειακός γιατρός πλέον θα ονομάζεται προσωπικός γιατρός. Κυρίως ειδικότητες γενικής ιατρικής και παθολογίας και βέβαια στα κέντρα υγείας και ορθοπαιδική και καρδιολόγοι. Ο παιδιατρικός πληθυσμός θα είναι πλήρως στους ιδιώτες. Θα συμμετέχουν οι ιδιώτες συνάδελφοι σε αυτό το πράγμα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτοί θα λειτουργούν σαν gatekeepers, σαν κόφτες για τη συνέχεια που είναι η δευτεροβάθμια περίθαλψη. Και δηλαδή για να πάω στο νοσοκομείο πρέπει να περάσω από αυτόν τον γιατρό, τον προσωπικό. Αυτός θα αξιολογήσει, αυτός θα κρίνει αν πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Και μάλιστα για τα χρόνια νοσήματα θα επιτρέπεται μία φορά το χρόνο μόνο για check-up. Και το τραγικό φυσικά, αυτό βέβαια το δίνουν με τη μορφή κινήτρων, αντικινήτρων, κατά κεφαλή δηλαδή να πληρώνονται οι γιατροί ή κίνητρα στον κόσμο να γραφτούν σε κάποιον, γιατί αλλιώς δεν θα έχουν πρόσβαση. Ατομική ευθύνη πάλι, όπως η κυβέρνηση το έκανε κανονικά μέσα στην πανδημία, για τα πάντα φταίει ο κόσμος. Και ακούστε το ωραίο, ότι το σώμα που θα ελέγχει αυτούς, το αν θα κόβεις τον κόσμο ή θα πιάνεις το πλαφόν όσο πρέπει για τη δευτεροβάθμια παραπέρα, αυτοί θα αμείβονται, αυτό το σώμα του ελέγχου, με 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό το σώμα. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι εκμάβληση συνειδήσεων, θα ζούμε με ένα καθεστώς τέτοιο. Καταρχήν. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον αρχίζουν να μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε φάρμακο. Όπως είναι οι συνταγογραφήσεις με τα φάρμακα. Κάπως έτσι τώρα μου το περιγράφετε. Δηλαδή, αν υπάρχει πλαφόν, αν υπάρχει ποσό που θα προϋπολογίζεται για τις αμοιβές, αν μπαίνει κόφτης, αυτό μου λέτε τώρα έτσι, δηλαδή. Έτσι ακριβώς είναι. Ο ΕΟΠΗ πλέον χάνει τον ρόλο του ως κοινωνικός ασφαλιστικός φορέας και θα είναι σαν μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Ποια είναι τα άλλα σημεία τα οποία να τα δώσουμε και αυτά έτσι με τίτλους? Είναι αυτό που σας λέω το για τον ΕΟΠΗ, το οποίο είναι το πιο βασικό και το οποίο αποκρύπτουν στον κόσμο. Οι ιδιώτες, και όταν λέμε ιδιώτες, δεν εννοούμε τους συναδέλφους τους αυτοαπασχολούμενους, τον γιατρό της γειτονιάς. Μιλάμε για τους μεγάλους επιχειρηματίες στη χώρα μας που ασχολούνται με την υγεία.
Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας την πολιτική επικαιρότητα. Θα σχολιάσουμε τώρα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, έχουμε τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Προέδρου και μελών της Κεντρικής Επιτροπής με αλλαγές και πρώτη φορά εκλογή από τη βάση. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, εστιάζοντας βέβαια στον τομέα της κτηνοτροφίας με την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Τελιγιορίδου, που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πριν πάμε στα εσωκομματικά, στις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής και μιλήσουμε για τους λογαριασμούς που ζητάτε από τους πολίτες, τους φίλους και τα μέλη του κόμματος να τους επιστρέψουν, να σταθούμε στην ερώτηση που καταθέσατε χθες με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ραχοβίτη, στον Υπουργό Γεωργίας, για ποιο άλλο θέμα, για την κτηνοτροφία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, η κτηνοτροφία βουλιάζει. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση καθημερινά λέει ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα, προτείνεται συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί ο κλάδος αυτός. Πώς είναι η κατάσταση που έχετε εικόνα από ολόκληρη τη χώρα? Πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρία Μαρκοπούλου, γιατί σε αυτή την αύξηση που υπάρχει στα αγροεφόδια, στις ζωοτροφές, στο κόστος της ενέργειας, στο κόστος του πετρελαίου κίνησης, η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στο βαθμό που πρέπει και είναι μόνο λόγια. Στην πράξη, ο κλάδος της κτηνοτροφίας βρίσκεται σε απόγνωση. Ήδη πάρα πολλές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις αποχωρούν από το επάγγελμα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα σε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους, ακόμη και επαρκώς, να ταΐσουν τα ζώα. Και η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη από το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλο κόστος στην ενέργεια, κόστος πολύ μεγάλο στις ζωοτροφές. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι μειώνει το ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%, το οποίο όμως είναι καθαρά ένα λογιστικό μέγεθος που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που υπάρχει. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι ενώ πέρσι ένας τόνος καλαμπόκι μπορούσε να αγοραστεί με 150 ευρώ, τώρα η τιμή έχει τριπλασιαστεί και η εισαγωγή, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες, φτάνει πάνω από 500 ευρώ. Η Κρήτη, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ούτε καλαμπόκι να προμηθευτεί, ή τα νησιά μας. Η κυβέρνηση δεν δείχνει ότι αντιλαμβάνεται και κατανοεί το πρόβλημα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το γεγονός ότι την διάρκεια του Πάσχα είχαμε αθρώες εισαγωγές αμνοερυφείων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και απόφαση από την κυβέρνηση να μπαίνει, να σφάζονται τα ζώα αυτά σε ελληνικά σφαγεία και να μπαίνει μπλε σφραγίδα όπως στα ελληνικά εγωπρόβατα. Ελληνοποίηση αμνοερυφείων, λοιπόν, κατά τη διάρκεια ελληνοποίηση, του Πάσχα. Ελληνοποίηση με την σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Και ήταν η Νέα Δημοκρατία αυτή που έλεγε ότι θα χτυπήσει το φαινόμενο. Πήραν λοιπόν το χτύπησε με σφραγίδα όμως. Πάντως το χτύπησε, κυρία Τελιγιορίδου, με σφραγίδα όμως. Ναι, ναι, με σφραγίδα όμως που παραπλανούσε τον καταναλωτή ότι αυτό είναι ελληνικό. Και αυτό πραγματικά ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Αντιδρούν σε όλη την Ελλάδα όλοι οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτή η κυβέρνηση το τι συμβαίνει. Είχαμε το άλλο θέμα με τις συνδεδεμένες, όπου επιχείρησε να δώσει συνδεδεμένες στην εκτροφή στο βόλιο κρέας εισαγόμενων βοηδών εις βάρος των εγχώριων φυλών και των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Γενικότερα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάναμε λοιπόν αυτή την ερώτηση, η οποία έρχεται σε σειρά ερωτήσεων που έχουν γίνει για τον κλάδο, γιατί πραγματικά πρέπει να καταλάβουν το τι γίνεται. Βοοτροφία, εγωπροβατοτροφία, πτηνοτροφία, καμία ενίσχυση, χειροτροφία, μια μικρή ενίσχυση που άφησε εκτός το 30% των χειροτρόφων. Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
Και αυτό το τονίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς μιλάμε σε ό,τι μία κουόντων. Αυτά για την ερώτηση. Αναμένουμε την απάντηση. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι θα σας πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε τώρα στις εκλογές της Κυριακής. Δύο τα σημεία που θα εστιάσουμε. Πρώτον, ότι σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας θα εκλεγούν 10 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Για πρώτη φορά, αναπεριφέρεια εκλέγονται και τα μέλη. Και το δεύτερο, μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε σημείο της Δυτικής Μακεδονίας. 24 υποψήφοι που διεκδικούν μία θέση για την Κεντρική Επιτροπή, κυρία Τελιγιορίδου. Την Κυριακή είναι μία πρωτόγνωρη διαδικασία για το κόμμα μας, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει την αρχή της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος μας. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή είναι μία διαδικασία που δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά ολόκληρη τη χώρα. Θα υπάρξουν δύο κάλπες, η μία κάλπη για τον πρόεδρο μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Στην κάλπη αυτή μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι πολίτες, αρκεί μέχρι και εκείνη την ημέρα να εγγραφούν στους καταλόγους του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκείνη την ώρα που θα πάνε να ψηφίσουν, ακριβώς, μπορούν εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Στην κάλπη λοιπόν για τον πρόεδρο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι και όλες. Στην κάλπη για την Κεντρική Επιτροπή έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις 21 Μαρτίου. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται, όπως είπατε, σε επίπεδο περιφερειών. Η κάθε περιφέρεια αναλογικά θα εκλέξει τα μέλη που θα την εκπροσωπούν στην Κεντρική Επιτροπή. Στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν 24 υποψηφιότητες. Θα εκλεγούν 10 μέλη με την ποσόστοση του φύλου, δηλαδή οι 5 θα είναι άντρες και οι 5 θα είναι γυναίκες. Έχουμε δικαίωμα μέχρι 3 σταυρούς κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Και το μεγάλο πρόταγμα για μας είναι να δείξουμε ότι πλέον αποφασίζει το κάθε μέλος ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία ενός μαζικού, συμμετοχικού και αποτελεσματικού κόμματος. Νομίζω ότι το μήνυμα θα είναι δυνατό και θα τους επιστρέψουμε τον λογαριασμό. Γιατί οδήγησαν τον τόπο μας σε πολλά αδιέξοδα, οικονομικά και κοινωνικά, ιδιαίτερα με αυτή την έκρηξη στην ακρίβεια, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε στο βαθμό που έπρεπε. Την Κυριακή, λοιπόν, οι πολίτες με τη συμμετοχή τους στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία το λογαριασμό. Κυρία Τελιγιορίδου, ποιο είναι το κλίμα στην Καστοριά, να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα, καθώς έχετε σειρά συναντήσεων και επαφών με φίλους και μέλη του κόμματος. Πάντως, αυτό που πρέπει, κυρία, να τονίσουμε είναι ότι και οι φίλοι του κόμματος μπορούν να ψηφίσουν για πρόεδρο την Κυριακή χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να είσαι μέλος. Για πρώτη φορά έγινε αυτό το άνοιγμα. Γιατί πολλοί δεν θέλουν να συστρατευτούν σε ένα κόμμα, στις ιδεολογίες και σε όλα τα σχετικά, αλλά πιστεύουν όμως σε αυτόν που ηγείται ενός κόμματος. Το κόμμα μας είναι ένα κόμμα σε κίνηση. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες της διακυβέρνησης της χώρας. Δυστυχώς, βέβαια, θα παραλάβουμε και πάλι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς τα τελευταία 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία σαν οδοστρωτήρας έχει διαλύσει κάθε τι που κατάφερε ο λαός μας τη δεκαετή κρίση να ανακτήσει. Εμείς περιμένουμε και στην Καστοριά ότι η συμμετοχή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είναι μια ιστορική στιγμή όπου πρέπει να αποδείξουμε ότι ο καθένας από μας, ανάλογα με τις δυνατότητές του, μπορεί να συμμετέχει στην αλλαγή αυτής της πραγματικά πολύ δύσκολης κατάστασης στην οποία έχουμε οδηγηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περιμένουμε λοιπόν μια μεγάλη συμμετοχή. Εμείς έχουμε ένα ανοιχτό προσκλητήριο προς όλους, γιατί θεωρούμε ότι η μαζική αντίληψη για την πολιτική είναι αυτή που δίνει θετικά αποτελέσματα όταν προτάσουμε το εμείς από το εγώ. Και οι πολίτες και στην Καστοριά θα αποδείξουν ότι ενωμένοι και συλλογικά μπορούμε να προχωρήσουμε αισιόδοξα στο μέλλον. Και άλλωστε σε αυτές τις εκλογές θα λειτουργήσουμε πλέον ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
ως μία ενότητα όλο αυτό, μπορούν όλοι να ψηφίσουν τα μέλη της κεντρικής, τους υποψηφίους για την Κεντρική Επιτροπή από όποια περιοχή θέλουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε όποιο εκλογικό κέντρο θέλουν, σε όποιο σημείο της Δυτικής Μακεδονίας. Σε όποιο εκλογικό κέντρο θέλουν, είναι ενιαία η λίστα των μελών στη Δυτική Μακεδονία. Κάποιο μέλος που θα βρίσκεται εκτός Δυτικής Μακεδονίας, για κάποιους δικούς του λόγους, θα μπορεί να ψηφίσει μόνο για πρόεδρο. Την Κυριακή όμως, όλα τα μέλη της Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο στην περιοχή μας. Θα είστε κι εσείς υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή. Θα εκλεγούν δύο βουλευτίνες. Ωστόσο, όμως, πρέπει να ψηφιστείτε κι εσείς κανονικά, κυρία Τελιγιορίδου. Ποτέ στο κόμμα μας δεν υπήρχε αυτοδίκαια συμμετοχή των βουλευτών στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει η διαδικασία των εκλογών. Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση υπάρχει και ένα όριο συμμετοχής μέχρι δύο βουλευτές. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Μπαίνουμε όλοι στην εκλογική διαδικασία και για να αποτελέσουμε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα πρέπει να μας εκλέξουν μέλη του κόμματος. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κυρία Τελιγιορίδου. Θα τα πούμε την Δευτέρα με τα αποτελέσματα και με όλα όσα θα μας δώσουν οι κάλπες την Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ. Τον Υπουργό Υγείας Στάνο Πλεύρη φιλοξένησε κατά αποκλειστικότητα στην εκπομπή Σαμποτάζ η Βίκη Παπαλουκά. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα μέτρα που θα ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο για ένα νέο κύμα κορονοϊού, ενώ επίσης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλα τα νέα δεδομένα που έρχονται με το νέο νόμο για το ΕΣΥ. Επίσης, για μια φορά ακόμη επανέλαβε ότι για τους ανεμβολίες τους υγειονομικούς ισχύουν αυτά που έχουν υποθεί μέχρι τα τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έρχεται το νομοσχέδιο «Το γιατρός για όλους», όπου στην πραγματικότητα, για να το πούμε με απλά πράγματα, η βασική διαφορά που θα ζήσει ο πολίτης μετά την ψήφιση και μετά από ένα σύντομο στάδιο προσαρμογής είναι ότι όλοι όσοι μας ακούνε θα έχουν δικαίωμα με ελεύθερη επιλογή να εγγραφούν σε έναν γιατρό, γενικό, παθολόγο, οικογενειακό της επιλογής τους, ο οποίος βέβαια θα θέλει να είναι στο σύστημα και να συμβληθεί με τον ΕΟΠΗ. Όλα τα χρήματα που θα αφορούν τις συγκεκριμένες πράξεις θα τα πληρώνει ο ΕΟΠΗ, θα τα πληρώνει το κράτος και το βασικό που θέλουμε να κάνουμε, γιατί είναι η αρχή της πρωτοβάθμιας, είναι ο κάθε συμπολίτης μας να ξέρει ότι αυτό το οποίο κάνει τώρα και πληρώνει χρήματα από την τσέπη του, να πηγαίνει σε έναν γιατρό ή έχει κάποιον γνωστό να πάρει ένα τηλέφωνο να μάθει, να ξέρει ότι υπάρχει ένας γιατρός που παρακολουθεί το φάκελό του και άρα είναι το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνει αν του συμβεί οτιδήποτε, είναι ο γιατρός που θα τον ενημερώσει για το τι εξετάσεις πρέπει να κάνει και θα του συνταγογραφήσει και παράλληλα είναι ο σύμβουλος υγείας του συνολικά. Αυτό λοιπόν είναι η βασική τομή, ο προσωπικός γιατρός και παράλληλα έχουμε διασφαλίσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενισχυθούν κέντρα υγείας και νοσοκομεία και με την αναβάθμιση η οποία θα γίνει και τη συνεργασία που εγκαινιάζουμε και με ιδιωτικές δομές χωρίς να πληρώνει τίποτα ο πολίτης, αυτομάτως προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο που θα παράξουμε το αγαθό της υγείας στον πολίτη από την πρόληψη, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που βάζει στο επίκεντρο τον πολίτη και πλέον ο καθένας, χωρίς να πληρώσει τίποτα δωρεάν, θα έχει τον δικό του γιατρό. Αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο το ευχόμαστε, το θέλουμε να γίνει πράξη όλοι. Τώρα θα σας πάω σε μια άλλη ερώτηση. Η κυβέρνηση έχει πάρει τα εύσημα, το Υπουργείο Υγείας επίσης από τους ομολογούς σας. Γιατί? Γιατί είσαστε με την πλευρά των νικητών σε ό,τι αφορά την πανδημία, τον COVID-19. Παρά αυτά, η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι δεν πήρατε έγκαιρα μέτρα και μάλιστα οι χιλιάδες θάνατοι ανθρώπων οι οποίοι νόσησαν και έχασαν τη ζωή τους δεν συγκαταλέγεται αναλογικά με τον πληθυσμό σε καλά ποσοστά. Τι απαντάτε σε αυτούς? Λοιπόν, δείχνετε πρώτα απ' όλα όταν έχουμε να κάνουμε με πανδημία και όταν έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπινες ζωές, προφανέστατα και μία ανθρώπινη ζωή να χάνεται είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει, να μας εφησυχάζει.
Η χώρα λοιπόν με τις δυνατότητες που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την πρώτη στιγμή πήρε μέτρα ενίσχυσής του. Οι κλίνες μέτρησαν από 550-1300, ειδικά για την Τρίτη, είπε, είχαμε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις, επειδή είμαι και στη Μακεδονία, είχαμε 71 κλίνες και οι κλίνες φτάσανε τις 124. Αντίστοιχα υπήρξαν προσλήψεις προσωπικού και στήριξη με υλικοτεχνική υποδομή. Πάρθηκαν μέτρα και πολύ σκληρά μέτρα, κυρία Παπαλουκά. Δεν είναι ευχάριστο σίγουρα ούτε να βάζεις πρόστιμο, ούτε να βάζεις κόσμο σε αναστολή, αλλά από ένα ποσοστό 55% εμβολιασμένων φτάσαμε πλέον στο 85% και υπολογίζεται ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, χιλιάδες συμπολίτες μας, ειδικά της ηλικίας άνω των 60, που τελικά εμβολιάστηκαν και κάνουν σωστή επιλογή, δεν νόσησαν ή νόσησαν με τρόπο που μπόρεσαν να ξεπεράσουν την ασθένειά τους. Από εκεί και πέρα, στα θέματα των θανάτων, έγινε η κεντρική έρευνα από το μεγαλύτερο περιοδικό που υπάρχει, το Lancet, για την αυξημένη θνητότητα σε όλες τις χώρες. Και η χώρα μας συγκαταλέγεται καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κάτω από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή είχε λιγότερη θνητότητα. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρία Παπαλουκά, σε αυτό θέλω να είμαι πάντοτε ειλικρινής, σε μια μάχη με την πανδημία, το στίχημα το μεγάλο είναι οι ανθρώπινες ζωές. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και συνεχίζουμε να κάνουμε, γιατί η πανδημία είναι εδώ πέρα. Μπορεί να έχει άλλα χαρακτηριστικά και να βρισκόμαστε σε μια έφεση, αλλά είμαστε σε επιφυλακή. Και αφενός με την ενίσχυση του ΕΣΥ, αφετέρου με την πίεση για τον εμβολιασμό, προσπαθήσαμε και φέραμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας οδηγεί μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, όταν έχουμε απώλεια ανθρωπίνων ζώων, τότε είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι και γι' αυτό το λόγο ήδη, επειδή μπορεί να υπάρξει μια επάνωδος της πανδημίας το Σεπτέμβριο, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ώστε η ενίσχυση η οποία κάναμε να συνεχιστεί και να είμαστε και σε καλύτερη βάση. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω όμως ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτή την αναστολή των μέτρων και δεν χρειάζεται πιστοποιητικό ανεμβολιασμού, έχετε σκεφτεί καθόλου τι θα γίνει με το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο παραμένει σε αναστολή? Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν παραταθεί όλες οι συμβάσεις του προσωπικού που μπήκε λόγω COVID μέχρι 31/12, η ίδια απόφαση η οποία έχουμε λάβει και είναι και ψηφισμένη απόφαση είναι ότι μέχρι 31/12, που μέχρι τότε γνωρίζουμε ότι η πανδημία θα βρίσκεται εδώ πέρα, ασχέτως αν έχει αυξομοιώσεις, θα τίθεται το προσωπικό αυτό σε αναστολή. Είναι μια επιλογή που δυστυχώς έχουν κάνει αυτοί οι πολίτες μας. Εγώ, παρόλο που φαντάζομαι σκληρός απέναντί τους σε ένα τέτοιο θέμα, σέβομαι απόλυτα, όπως σέβομαι τον κάθε άνθρωπο, όμως ειδικά τους υγειονομικούς έχουμε μια επιπλέον απέτηση, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην επιστήμη και πρέπει μάλλον να πιστεύουν στην επιστήμη και άρα πρέπει να δίνουν και το παράδειγμα προς τους συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα, κυρία Παπαλουκά, πάντοτε αυτό το οποίο λέμε και είναι με ένα ξεκάθαρο τρόπο, ότι η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, άρα ανάλογα με την πορεία της πανδημίας μπορεί να προσαρμοστούν και αποφάσεις που θα πάρουμε. Επί της αρχής όμως η απόφαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η αναστολή να παραμείνει μέχρι τέλος του χρόνου. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας και θα σταθούμε τώρα στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μία συζήτηση με αφορμή κάποιες δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης ότι πρόκειται να δοθεί παράταση στη θητεία δημάρχων και περιφερειαρχών μέχρι το Μάιο του 2024, προκειμένου οι εκλογές να διεξαχθούν μαζί με τις ευρωεκλογές. Το θέμα συζητήθηκε και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, δίχως ωστόσο να πάρθει κάποια απόφαση. Υπήρξαν φωνές διαμαρτυρίας από δημάρχους, οι οποίοι λένε ότι μία τέτοια ρύθμιση θα είναι αντισυνταγματική. Ήδη έχουμε μία μετάθεση εκλογών. Έπρεπε να γίνουν οι εκλογές τον Μάιο του 2023, θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα, αν είναι συνταγματικά δίκαιο και αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, με την δικηγόρο, νομική σύμβουλο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, την κυρία Μένη Κοσματοπούλου, και δική μας συνεργάτηδα βέβαια. Ένα θέμα που το μελέτησες ιδιαίτερα, Μένη, πρέπει να πούμε, καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρον. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κατερίνα. Πράγματι, υπάρχει τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί η είδηση ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μετατεθούν οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές για δήμους και περιφέρειες από τον Οκτώβριο του 2023, το Μάιο του 2024. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα παραταθούν και οι θητείες για δημάρχους και περιφερειάρχες, κατ' επέκταση δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Κάποιοι έχουν την άποψη ότι αυτό είναι καλό, γιατί δίνει την ευκαιρία σε δήμους και περιφέρειες στις αρχές τους να ολοκληρώσουν το έργο τους, ούτως ώστε να αναδείξουν καλύτερα αποτελέσματα για τις επόμενες εκλογές. Γιατί, Κατερίνα, αν γίνουν κανονικά τον Οκτώβριο του 2023, στην ουσία από το καλοκαίρι ξεκινάει η περίοδος της προεκλογικής προετοιμασίας, εκεί θα επικεντρωθεί. Συνήθως τρεις-τέσσερις μήνες πριν τις εκλογές, τότε γίνεται μεγάλη προετοιμασία και βέβαια μένει να πούμε και κάτι χαριτολογώντας, τότε γίνονται και τα έργα βιτρίνας, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις και όλα όσα φαίνονται. Έτσι, έτσι ακριβώς. Για άλλους όμως θεωρείται ότι αυτό θα είναι μια θεσμική εκτροπή και ένας τέτοιος σχεδιασμός θα είναι εντελώς αντιδημοκρατικός και αντισυνταγματικός. Θα τα δούμε και θα τα αναλύσουμε τώρα όλα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τις αντιδράσεις αυτοδιοικητικών. Υπάρχουν και τι ακριβώς θέλουν οι αυτοδιοικητικοί. Βέβαια, οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό θα ήθελε παράταση θητείας, γιατί ένας χρόνος ακόμη είναι ό,τι καλύτερο και μάλιστα πολλοί δεν θα συνεχίσουν να διεκδικούν δήμους ή περιφέρειες, οπότε θα είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα για αυτούς. Κατ' ουσία, στην ουσία, Κατερίνα, εξυπηρετεί πολύ τους αυτοδιοικητικούς οποιαδήποτε παράταση της θητείας τους. Ειδικά τους δημάρχους, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα, έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα και το μόνιμο παράπονο και η διαμαρτυρία τους είναι ότι δεν έχουν ικανό χρόνο ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με έργα αναπτυξιακά που θα αναδείξουν την περιοχή τους και θα φέρουν θέσεις εργασίας, ούτως ώστε και αυτοί να μπορούν να διεκδικήσουν πιο δυναμικά την ψήφο των πολιτών σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μένει. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά δεν θα τα φέρουν σε ένα χρόνο. Πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη προεργασία και να πούμε, και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά το χώρο της αυτοδιοίκησης, όπως και εγώ, πολλοί είναι οι δήμαρχοι που έχουν θητεία μεγάλη στο χώρο της αυτοδιοίκησης και δεν τα κατάφεραν όπως ήθελαν ή όπως έπρεπε. Έτσι είναι αλήθεια, οπότε μία παράταση 4-5 μηνών δεν θα τους εξυπηρετούσε έτσι κι αλλιώς. Τυπικά, στην ουσία, υποστηρίχθηκε, το θέμα αναδείχθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων και υποστηρίχθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς αντισυνταγματικό εφόσον ισχύσει και αντιδημοκρατικό. Να θυμίσουμε τελείως απλά να πούμε ότι αρχικά η θητεία για δημάρχους και περιφερειάρχες ήταν τετραετής. Το 2014 έγινε πενταετής. Στη συνέχεια... Το 2019 τετραετής. Τετραετής πήρε μια μικρή παράταση ώστε να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο του 2023. Συνεπώς, οποιαδήποτε επιπλέον παράταση θα ήταν παράνομη και αυτό υποστηρίχθηκε και στην Κεντρική Ένωση των Δήμων και από τον Πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος υποστήριξε ότι γύρονται σε αυτή την περίπτωση σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι η επόμενη θητεία δημάρχων και περιφερειαρχών θα είναι πενταετής, έχει ήδη ψηφιστεί. Οπότε μόλις τελειώσουν αυτή την θητεία, όσοι θέλουν να διεκδικήσουν εκ νέου δημαρχιακό ή περιφερειακό θόκο, να ξέρουν ότι θα είναι στη θέση αυτή για τα επόμενα 5 χρόνια. Πάμε να δούμε τώρα τη συνταγματικότητα ή την ασυνταγματικότητα όλων αυτών που συζητιούνται τις τελευταίες ημέρες για παράταση θητείας, Μένη.
Τέτοια παράταση θα ήταν στο παρόν, στην παρούσα χρονική στιγμή εντελώς αντισυνταγματική θεωρείται. Θα μπορούσε να αποφασιστεί και να δρομολογηθεί παράταση, αλλά για επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και όχι για αυτές τις εκλογές του 2023. Θα κρινόταν δηλαδή κατά βάση άκυρη μια τέτοια... Επειδή έγινε και άλλη παράταση για αυτό το λόγο. Δηλαδή, στη θητεία επιτρέπεται μόνο μία παράταση σύμφωνα με τον νόμο. Έτσι ακριβώς. Συνεπώς και η κυβέρνηση θεωρείται ότι δεν θα προχωρούσε σε μία εκ νέου παράταση, η οποία στην ουσία θα κλόνιζε και θα διακινδύνευε την αξιοπιστία της, αφού θεωρείται προημίου αντισυνταγματική. Και άλλωστε υπάρχει και το αρνητικό προηγούμενο με τις διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τα Δημοτικά Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές, προκειμένου να λειτουργήσουν καλύτερα οι Δήμοι, οι οποίες διατάξεις όμως κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικές και δημιούργησαν μια ανασφάλεια στη λειτουργία των Δήμων. Πάντως, Μένη, πρέπει να πούμε για να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο και τίποτα δεν ακούγεται, έτσι ξαφνικά μία είδηση για παράταση θητείας δημάρχων και περιφερειαρχών. Και όπως λένε, εντάξει, αντισυνταγματικότητα και όλα, να ρωτήσω λίγο, υπάρχει περίπτωση παράτασης των θητιών λόγω έκτακτης ανάγκης? Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει πρόφαση ότι λόγω του κορονοϊού δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, έμειναν κλειστοί οι Δήμοι λόγω lockdown κτλ. Και θα ήθελαν να ολοκληρώσουν το έργο. Κάτι τέτοιο υπάρχει? Θεωρείται ότι δεν θα γίνει, δεν μπορούν να επικαλεστούν αυτό το λόγο, γιατί ήδη οι συνέπειες έχουν εκπνεύσει η σοβαρότητα των συνεπειών, μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, και αυτό άλλωστε υποστήριξε και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, Δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ότι δεν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, οπότε εκ προημίου είναι αντισυνταγματικός ένας τέτοιος σχεδιασμός. Θα παρακολουθήσουμε και την συζήτηση εκ νέου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, καθώς θα βρεθεί το θέμα στο επίκεντρο της σημερινής διάταξης. Μένη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έδωσες για το θέμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, Μένη. Μεγάλο μέρος της εκπομπής CNews ανελώθηκε με το θέμα που προέκυψε με το φύλαθλο σωματείο Κοζάνη, μετά από ένσταση του Μακεδονικού στην ομάδα της Λευκύμης. Για απαράδεκτη απόφαση του αθλητικού δικαστηρίου έκαναν λόγο τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στο Περιφερειακό που ασχολήθηκε με το θέμα. ΕΠΟ, που έχει και την ευθύνη ως Ομοσπονδία, τι ακριβώς συνέβη με αυτή την ιστορία για να το καταλάβουμε όλοι, κύριε Κουπτσίδη? Καταρχήν θα εκφράσω προσωπικές απόψεις, γιατί επισήμως δεν έχουμε την απόφαση και μάλλον θα αργήσουμε να πάρουμε το σκεπτικό της απόφασης, έχουμε μόνο το διατακτικό. Και βεβαίως για μένα και εδώ ενδεχομένως υπάρχει μια σκοπιμότητα, γιατί όταν έχεις στα χέρια σου το σκεπτικό μπορείς να προσβάλεις την απόφαση. Το σκεπτικό της απόφασης μπορεί να το πάρεις μετά από μήνες, μετά από κάποιο διάστημα. Άρα θα παρέλθει ένας κρίσιμος χρόνος. Ηθικά η Κοζάνη είναι πρωταθλήτρια. Η Κοζάνη έχει το δίκιο με το μέρος της σε κάθε περίπτωση. Να πω γιατί. Κατά τη δικιά μου άποψη, την οποία την εκφράζω ευθερσώς και την εκφράζω και πάντα δημοσίως. Στα όργανα της ΕΠΟ συμμετέχουν τακτικοί δικαστές. Είτε αυτά είναι πειθαρχικές επιτροπές, είτε είναι εφέσεων όπως ήταν τώρα, είτε το προηγούμενο. Είναι τακτικοί δικαστές και μόνο. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απλά παρέχει γραμματιακή υποστήριξη. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθης στο εφετείο Αθηνών κρατήθηκε, ζητήθηκε από την Ομοσπονδία να κρατήσει πρωτόκολλο και 7 η ώρα το απόγευμα ενημερώθηκε η Ομοσπονδία, η γραμματεία της Ομοσπονδίας, η γραμματέας της Επιτροπής, για να ανακοινώσει την απόφαση. Απλά για να έχουμε μια εικόνα ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι. Σε κάθε περίπτωση το δίκαιο είναι με την Κοζάνη. Για ποιο λόγο? Υπήρξε ένας αγώνας. Ο επίμαχος των Τρικάλων Ημασίας με την Λευκύμη. Σε εκείνο τον αγώνα υπήρχαν
8 κίτρινες και 5 κόκκινες. Στο φύλλο αγώνας, όπου έναν ανεκδίγει το διαιτητή, και εκεί υπάρχουν ευθύνες βεβαίως στο συγκεκριμένο διαιτητή. Αναγράφεται κάποιος παίκτης, συγγνώμη, της Λευκύμης στο φύλλο αγώνας. Παρόλα αυτά, η Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε, και όταν λέμε Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, εννοούμε δικαστές, εννοούμε πρωτοδίκες, οι οποίοι συνεδρίασαν την Τρίτη, πριν γίνει η τελευταία αγωνιστική, που ήταν Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, 6 Απριλίου. Την προηγούμενη μέρα συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή και επέβαλε ποινές. Η Λευκύμη χρησιμοποίησε τους παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ποινές. Στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στον οποίο έγινε η ένσταση, δεν υπήρχε ποινή. Δεν υπήρχε καμία ποινή. Οπότε, λογικά και νόμιμα, ήρθε η ομάδα του και τον χρησιμοποίησε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Άσχετα αν είχε αναγραφεί στο φύλλο αγώνας. Αν κάποιος ευθυνόταν, είναι το μέλος της Πειθαρχικής, το οποίο δεν επέβαλε, τα μέλη της Πειθαρχικής που δεν επέβαλαν την ποινή, δηλαδή οι δικαστές. Έρχονται σήμερα και τιμωρούν τη Λευκύμη για την συμμετοχή αυτού του ποδοσφαιριστή, κατοχυρώνει τον αγώνα στο Μακεδονικό και έμεσα αδικείται και η Κοζάνη, που θα ήταν πρωταθλητρία, αδικείται και η ομάδα της Λευκύμης, η οποία πέφτει κατηγορία για μια απόφαση στην οποία οι ίδιοι δεν ευθύνονται. Και εμείς αν ήμασταν, με βάση την απόφαση, αυτούς θα χρησιμοποιούσαμε. Εάν δεν είχε συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή, τότε η Λευκύμη θα έπρεπε να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή της. Η Πειθαρχική Επιτροπή όμως συνεδρίασε την προηγούμενη μέρα από τον αγώνα και δεν επέβαλε ποινή. Άρα δηλαδή, μου λέτε τώρα κύριε Κουψίδη, οι ίδιοι δικαστές που δεν έδωσαν ποινές, ουσιαστικά είπαν ότι όλα καλώς γίνανε, έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι δικαστές, ακυρώνουν τους προηγούμενους για να δικαιώσουν το Μακεδονικό. Ανατρέπουν πλήρως την απόφαση, η οποία είναι παράλογη. Για μένα δεν έχει καμία λογική. Δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε το σκεπτικό. Δηλαδή, η ΕΠΟ που έχει την εμπειρία, που έχει όλο το θέμα επάνω της, η άποψη η δικιά σας, που λέτε πάλι ότι είναι προσωπική και τη σεβόμαστε, έτσι όπως ξέρετε τα ποδοσφαιρικά πράγματα, λέτε καθαρά ότι το δίκαιο είναι με την ομάδα της Κοζάνης και της Λευκύμης και έχουμε καραμπινάτη παράφορη αδικία δηλαδή τώρα με αυτό που έγινε. Κατά την άποψή μου ναι, αλλά θα πρέπει να μας δώσω και το σκεπτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιο είναι το σκεπτικό. Αλλά όπως είπατε, το σκεπτικό για να καθαρογραφεί και να εξηγηθεί θα περάσουν και μήνες. Άρα ουσιαστικά. Δεν ξέρω, μπορεί να περάσει ένας μήνας. Δεν ξέρω. Πάντως δεν δόθηκε. Ναι. Αν θέλανε λοιπόν να μας πείσουν, θα έπρεπε να το δώσουν από χθες. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν οι ενέργειες που ενδεχομένως. Γιατί υπάρχουν κάποιες ενέργειες και δεν μιλάμε για το ΚΑΣ, γιατί είναι κάτι πολύ μακρινό και δεν έχει και νόημα. Μιλάμε όμως για κάτι άμεσο που θα μπορούσε να αναστείλει τη διεξαγωγή των μπαράζ. Ναι. Για να βάλω λίγο στην κουβέντα. Μπορεί να το θεραπεύσουν ενδεχομένως και με μια τροποποίηση του νόμου. Άρα ουσιαστικά έτσι όπως πάει, απαγορεύονται να βγαίνουν και ημερομηνίες. Να αναφέρω και κάτι ακόμη. Ότι υπήρξε μια αναβολή ενδιάμεσα της εκδίκασης όταν ο συνήγορος του Μακεδονικού δήλωσε ασθένεια. Ήθελα ήταν όλη τη μέρα στην ομοσπονδία. Ροκάνιζαν τον χρόνο, λέτε τώρα, και βγαίνει έτσι η απόφαση που να μην βγαίνουν και ημερομηνίες. Καθαρό είναι. Άλλαξε και η σύνθεση. Κατάλαβα. Ήταν άλλη σύνθεση. Ναι, 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 το είχατε πει. Πάω στον κύριο Τσακυρίδη. Κύριε Τσακυρίδη. Τι να πω. Ο κύριος Κουψίδης, ο οποίος έχει την εμπειρία και είναι και μέλος της Επιτροπής, τα είπε αναλυτικά. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο τερατώδες. Πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει αυτό. Μας έχει σοκάρει όλους. Φανταστείτε τώρα, μετά τον αγώνα με τη Σαρακινή, κατέβηκε όλη η Κοζάνη στην πλατεία, πανηγύριζε για μια επιτυχία που είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί. Χάρηκε όλος ο φίλαθρος κόσμος της Κοζάνης, ο υγιής, που είναι πάρα πολλής. Και ξαφνικά βρεθήκαμε τώρα απρόοπτα, δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό που έγινε. Και να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Κουψίδης, που το παρέλειψε, εντάξει, σχεδόν τα είπε όλα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μέχρι σήμερα δεν έχει τιμωρηθεί. Ακόμα. Αυτό λέω. Σαν συμπλήρωμα. Πώς φασίστηκε, κύριε Κουψίδη, αυτή η επιτροπή, αυτοί οι δικαστές και βγάλαν αυτή την απόφαση, όταν ο ποδοσφαιριστής ακόμη και σήμερα δεν είναι τιμωρημένος? Πραγματικά ένα πορεία άξιο. Πρέπει να δούμε το σκεπτικό. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα τώρα, τι μπορεί να κάνει η ομάδα της Κοζάνης? Ο ίδιος, τι μπορεί να κάνει. Οι νομικούς που μίλησα μπόρεσαν να μου δώσουν μια εξήγηση. Ναι. Η ομάδα της Κοζάνης αυτή τη στιγμή δεν έχει ένομο συμφέρον.
Υπό ποια έννοια? Έχει αποκλειστεί στην διαδικασία της πρόσθετης παρέμβασης τις όποιες ενέργειες τις κάνει, θα πρέπει να τις κάνει η Λευκήμη. Υπάρχουν κάποιες ενέργειες που νομικά μπορούν να διερευνώνται για να ακολουθηθούν έτσι ώστε να προσβληθεί αυτή η απόφαση. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορεί το θέμα να πάει στον Άριο Πάγο για τον τρόπο που δικάστηκε, όταν υπάρχει στο σκεπτικό. Ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου μπορεί να καλέσει και να ρωτήσει γιατί. Μάλιστα. Άρα η ομάδα της Κοζάνης ουσιαστικά και από πρωταθλητής τώρα έγινε και θεατής. Δεν μπορεί να παρέμβει δηλαδή στην υπόθεση. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να παρέμβει. Η Κοζάνη κέρδισε κάτι μέσα στα γήπεδα. Η διαδικασία αυτήν των ενστάσεων αφορούσε τρίτους που είχαν βέβαια, που η απόφαση αυτή θα είχε επιπτώσει στην Κοζάνη. Αλλά η Κοζάνη κέρδισε μέσα στα γήπεδα την απόφαση. Ναι. Ο Μακεδονικός, όχι την απόφαση, κέρδισε μέσα στο γήπεδο το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, ναι. Στα χαρτιά, ο Μακεδονικός προσπάθησε και από ό,τι φαίνεται με την ένσταση αυτή, πέτυχε μία άνοδο η οποία θα κρυθεί. Θα κρυθεί. Σε κάθε περίπτωση. Κώστας Μαυρίδης, κάτι θέλει να ρωτήσει. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Κουπτσίδη, κυρίως εσάς, ως ΕΠΟ εννοώ, εάν έχουμε προηγούμενο, δηλαδή ο παίκτης αφαιρείται από την ενδεκάδα και δεν συμμετέχει όταν είναι υπό τιμωρία ή όταν παίρνει στα χέρια του η ομάδα την τιμωρία του παίκτη. Έχει πολύ σημασία αυτή η διευκρίνηση. Πότε ο παίκτης δεν παίζει. Να το διευκρινίσω ακριβώς. Εάν δεν είχε συγκληθεί η Πειθαρχική Επιτροπή την Τρίτη, την παραμονή του αγώνα και δεν είχε επιβάλει ποινή, τότε η ομάδα όφιλε τον ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε αναγραφεί στο φύλλο αγώνος να τον έχει στο ψυγείο, να μην το χρησιμοποιήσει. Γιατί εν δυνάμει θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί έστω και με μια αγωνιστική. Από τη στιγμή που συνεδρίασε. Μα ο παίκτης δεν έχει τιμωρηθεί. Κώστα, άκουσε το λίγο. Αυτό είναι το κρίσιμο που λέει τώρα ο κ. Κουπτσίδης. Συνεδρίασε η επιτροπή, δεν τον συμπεριέλαβε σε ποινές, άρα δεν έχει ποινή. Αυτό λέει. Άρα δεν έχει ποινή. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Είναι τελειωμένο, δεν υπάρχει ποινή. Εάν δεν είχε συνεδριάσει η επιτροπή, τότε θα μπορούσε να σταθεί το επιχείρημα που. Να επικαλεστεί ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό που έγινε η ένσταση. Μάλιστα. Δεν έχει βάση η ένσταση, γιατί αν θα έπρεπε να επιβάλει ποινή το τριμελές αυτό των εφετών, θα έπρεπε να επιβάλει στους δικαστές που ήταν στην Πειθαρχική Επιτροπή. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Ωραία. Κύριε Κουψίδη, κάτι ακόμη, ναι. Αν μου επιτρέπετε. Ακόμη και να έχει γίνει παράληψη, το διευκρινίζω αυτό. Ότι ακόμη και να έχει γίνει παράληψη, υπήρξε μια απόφαση η οποία υπάρχει στη σελίδα της ΕΠΟ, υπάρχει στο ποινολόγιο, πήγε σε όλες τις ομάδες, η οποία λέει ότι δεν είναι τιμωρημένος ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχει και θέση της ΕΠΟ. Δηλαδή τι θα έκανε, δεν θα τον χρησιμοποιούσε η ομάδα, όταν ξέρει ότι δεν είναι τιμωρημένος. Κύριε Κουπτσίδη, κάτι τελευταίο. Επειδή ακούγεται από χθες στην Κοζάνη ότι οι παράγοντες δεν συνέβαλαν, δεν προσπάθησαν, δεν βοήθησαν, τελικά επιδέχεται παρέμβαση. Μπορεί να είναι παρέμβαση πολιτικών προσώπων σε αυτή την απόφαση, την άδικη απόφαση για την Κοζάνη? Δεν το γνωρίζω, είναι τακτικοί δικαστές, δεν μπορώ να κάνω κρίση. Πάντως είναι παράδοξη, περίεργη και σοκαριστική η απόφαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση. Δεν έχει καμία λογική. Ναι, ο Κώστα, και αυτό το λένε νομική κύκλη. Κύριε Κουψίδη, επειδή είστε και αυτοδιοικητικός έμπειρος και τα λοιπά, έχετε ασχοληθεί και ασχολείστε και με την πολιτική. Ο ρόλος των πολιτικών, πρωτίστως Κώστα, είναι να διαφυλάττουν την νομιμότητα, την εφαρμογή των νόμων και τη διασφάλιση του δικαίου. Όταν έχεις λοιπόν μια καραμπινάτη περίπτωση αδικίας, μια εφαρμογή των νόμων, των κανόνων, όπως τα περιγράφει ο κύριος Κουψίδης και μας τα επιβεβαιώνει και ο κύριος Σακύρης που τα ζουν οι άνθρωποι, φυσικά έχουν ευθύνη οι πολιτικοί. Δεν μπορεί να είναι θεατές. Δεν μπορεί να είναι θεατές. Δεν μπορεί να είναι οι πολιτικοί θεατές στην παρανομία, στο παράλογο και στην αδικία. Εάν εδραιώσουμε την αδικία, ήδη η περιοχή δέχεται πλήγματα, αλίμονο. Λοιπόν, κύριε Κουψίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Αυτό που θέλω να πω, να συμπληρώσω, ναι, ότι στην επόμενη εκτελεστική που θα γίνει την εβδομάδα που έρχεται πριν τον τελικό, θα θέσω θέμα προημερησίας, ότι πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή κάτι διαδικαστικό φτάνει να επιλύεται στα δικαστήρια, να έχει αυτήν την απόφαση, την όποια απόφαση, και τελικά μια ομάδα που αξίζει να προαχθεί, να διεκδικήσει μια άνοδο ή οτιδήποτε άλλο, για γραφειοκρατικούς ή άλλους λόγους, ή με δικαστικές αποφάσεις να μένει έξω. Η όποια ομάδα και να είναι αυτή. Έτσι, κύριε Κουψίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
Μένω με τον κύριο Τσακερίδη να μας πει τώρα τι μέλη γενέστε για την ομάδα της Κοζάνης, ποιες κινήσεις σας, βέβαια, είπε και ο κύριος Κοψίδης, δεν μπορείτε να παρέμβετε, θεατές είστε πλέον από πρωταθλητές. Ναι, ήθελα να πω ότι για μας η δικιά μας η ομάδα μέσα στο γήπεδο τερμάτισε πρώτη στη βαθμολογία. Θεωρώ ότι η Κοζάνη είναι άξια πρωταθλήτρια. Κατά γενική ομολογία είχαμε την καλύτερη ομάδα. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο από το Μάρτιο του 2021, επί εποχής COVID, όταν αναλάβαμε την ομάδα. Ήρθαν δύο οικογένειες, η οικογένεια του Κεντεποζίδη και Πετρόχελο. Ξόδεψαν οι άνθρωποι πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Κάνανε μια μίνι επανάσταση για τα δεδομένα εδώ, του ποδοσφαίρου της Κοζάνης. Να σημειώσουμε ότι η λειτουργία της ομάδας Κοζάνης έχουν να τη ζηλέψουν και ομάδες Super League 2. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Και έρχομαι τώρα και ρωτάω, όταν βλέπει ένας παράγοντας επιχειρηματίας που θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, ουσιαστικά γιατί μιλάμε για θυσίες όταν αναλαμβάνεις ερασιτεχνική ομάδα, έτσι, μόνο βάζεις, δεν έχεις να αποκομίσεις κέρδη οικονομικά. Όταν βλέπει όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται, με τι κουράγιο θα μπορέσει να συνεχίσει. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω. Υπάρχει το κουράγιο και αν θέλετε σας πεισμώνει αυτό που έγινε για να συνεχίσετε και να είστε ακόμη πιο δυνατοί και καλύτεροι με τη νέα σεζόν στο γήπεδο. Σίγουρα υπάρχει και η πρόθεση και η θέληση. Αυτή τη στιγμή οι θύνοντες της ομάδας συζητάνε με το νομικό επιτελείο για να δούμε τι θα πράξουμε άμεσα, γιατί πρέπει να δράσουμε άμεσα. Ναι, ουσιαστικά αυτό που μπορεί να πράξει η Κοζάνη, είπε και ο κύριος Κοψίδης, είναι να ενισχύσει νομικά τη Λευκύμη, διότι η Κοζάνη δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτή τη διένεξη που υπάρχει. Σίγουρα, ναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Και θα πάμε τώρα στο Αμίντεο και συγκεκριμένα στο επαγγελματικό λύκειο Αμίντεο. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια διαφορετική εκδήλωση. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Είμαι ο Βασίλης Κανδάλης, είμαι μαθητής του ΕΠΑΛ Αμιντέου στο τμήμα της πληροφορικής στο τρίτο έτος τώρα, γενιά του 2004, και από εδώ πέρα έχουμε το έργο που είχαμε να παρουσιάσουμε στην εκδήλωση που κάνουμε σχετικά με τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τώρα, αυτό εδώ πέρα είναι ο κώδικας ο οποίος έχουν γράψει παιδιά του Code Club που διοργάνωσε ο κύριος Χρήστος Γεωργίου. Αυτό εδώ πέρα τώρα το έκανε ο κύριος Γεωργίου μαζί με ηλικίες Δευτέρας Λυκείου, Πρώτης και Τρίτης Γυμνασίου, που σημαίνει ότι η γλώσσα προγραμματισμού δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό για να μάθει κανείς. Συγκεκριμένα έχουν φτιάξει 10 προγράμματα, τα οποία κυρίως είναι παιχνίδια, αλλά έχουν και μια πολύ καλή βάση στο να κατανοούμε σύνθετα προβλήματα. Λέγομαι Πέτρος Σαμαράς, είμαι τελειόφοιτος του ΕΠΑΛ Αμιντέου στη ΓΑΜΑ τάξη, στο ΓΑΜΑ ηλεκτρολόγων, και έχουμε κατασκευάσει κάποιες κατασκευές, τις έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτό είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα που έχουμε κάνει που ονομάζεται Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Έχουμε κατασκευάσει μια κατασκευή ηλεκτρονικής εγκατάστασης θαλάμου νοσοκομείου. Και όπως ξέρουμε όλοι, στα νοσοκομεία υπάρχουν κάποιες μπρίζες που είναι διαφορετικό χρώμα και κάποια φώτα. Αυτά λειτουργούν μόνο όταν γίνεται διακοπή ρεύματος μέσα από μια γεννήτρια. Γιατί δεν γίνεται να αφήσουμε το νοσοκομείο χωρίς ρεύμα. Τροφοδοτούντας το ρεύμα από τη ΔΕΗ, βλέπουμε ότι ανάβουν όλα τα φώτα εκτός από τα κόκκινα. Και σβήνουμε επίσης. Και βλέπουμε επίσης ότι οι κόκκινες μπρίζες δεν έχουν φως. Μόλις γίνει διακοπή ρεύματος, περιμένουμε από 0 μέχρι 8 δευτερόλεπτα για να πάρει μπρος η γεννήτρια. Όταν παίρνει μπρος η γεννήτρια, τροφοδοτεί μόνο τα φορτία που είναι κόκκινα, δηλαδή τα φορτία ανάγκης. Η γεννήτρια δεν μπορεί να τροφοδοτήσει όλο το νοσοκομείο, γιατί το ρεύμα που παράγει δεν φτάνει για να τροφοδοτήσει όλο το νοσοκομείο. Τροφοδοτεί μόνο τα φορτία που έχουν ανάγκη. Και όπως βλέπουμε,
οι άσπρες μπρίζες δεν έχουν ρεύμα. Ονομάζομαι Δούκα Βάσο, είμαι η Διευθύντρια του Εργαστηριακού Κέντρου Αμιντέου. Σας καλωσορίζω στην έκθεση με έργα των μαθητών του ΕΠΑΛ στην τοπική κοινωνία. Το Εργαστηριακό Κέντρο Αμιντέου ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 και εξυπηρετεί τα εργαστηριακά μαθήματα των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου Αμιντέου και του Δημοσίου ΙΕΚ. Στα εργαστήρια του ΕΠΑΛ, του Εργαστηριακού Κέντρου, έρχονται οι μαθητές και κάνουν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων. Αποτέλεσμα του μόχθου και των προσπαθειών των παιδιών είναι τα έργα που εκθέτουμε σε αυτή την έκθεση. Είναι η πρώτη έκθεση σας? Σαν Εργαστηριακό Κέντρο είναι η πρώτη έκθεση που διοργανώνεται από το Εργαστηριακό Κέντρο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Στις 4 ακολουθεί η εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Στις 9 το βράδυ όλα τα νέα της ημέρας από τον Κώστα Μαυρίδη. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα πανέμορφο απόγευμα. Γεια σας.